Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην αθλητική εκπομπή Κυριακή Σας Σπορ μέσα από την τηλεόραση BES. Μετά από μία εβδομάδα διακοπής λόγω των αποκλεών, είμαστε και πάλι κοντά σας για να σας μεταφέρουμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας περνά στα τοπικά της Μεσσηνίας αλλά και στην γάμα εθνική κατηγορία, μπάσκετ, βόλεϊ, αλλά και τις ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις που έχουμε στην ομάδα της Μαύρης Φίελας. Φυσικά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί με τον Γιώργο Αγάσα που μόλις αφήχθη από το Δίσομο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές που είναι συντονισμένοι στη τηλεόραση BES. Ακόμα μία Κυριακή είχαμε την διακοπή των αποκλειών, όπως και εσύ είπες. Είμαστε σήμερα κοντά σας με όλη την αθλητική δραστηριότητα από το Σαββατοκύριακο που μας περνά και φυσικά και από το πολύ μεγάλο διπλό της Καλαμάτας στο Δίσομο. Μπάσκετ, βόλεϊ, όλα εδώ για μια μισή περίπου ώρα ακόμα. Να ξεκινήσουμε όμως, Ηλία, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή με τις κάρτες μας, να δούμε αποτυπωμένα όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το Σαββατοκύριακο που μας περνά. Αρχής γενομένης από τον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας και την νίκη της Καλαμάτας, την οποία θα δούμε ότι την κρατά στην κορυφή της βαθμολογίας. Τέσσερις αγωνιστικές πλέον πριν από το φινάλε, αλλά φυσικά και την ισοπαλία του Πάμισου, την εντός έδρας ισοπαλία του Πάμισου με τον Παναρκωτικό. Ένας Πάμισος που αποδεικνύει και στον αγωνιστικό χώρο ότι παίζει για την ιστορία του και είναι πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να έχουμε τις κάρτες αρχής γενομένης από την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και τον 8ο όμιλο. Πολύ ωραία. Να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά που συνέβησαν την 22η αγωνιστική. Αθλητικός όμιλος Ιππάτου Ασπρόπυργος 0-1. Παναργιακός Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας 1-0. Αθλητικός όμιλος 21ης Αθλητική Ένωση Πελάνας 0-2. Αμβρισέας Διστόμου Καλαμάτα 0-1. Φάσεις και γκολ. Η τηλεόραση BES βρέθηκε και στην καρδιά της Βιωτίας και θα σας φαίνει στους δέκτες το τι ακριβώς συνέβη στο γήπεδο του Διστόμου. Μανδραϊκός Αθλητική Ένωση Λέρνας 0-1. Πάμισος Παναρκαδικός 0-0. Αστέρας Βλαχιώτη Αθλητικός Όμιλος Καταστάριου 1-1. Πάμε να δούμε την βαθμολογία, πώς έχει διαμορφωθεί μετά τις 22 αγωνιστικές. Όπως είπαμε, είμαστε πλέον τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Πολύ μεγάλη μάχη στην κορυφή της βαθμολογίας. Μεγάλη, θα πω, μάχη παραμένει ακόμα και στην ουρά. Καλάματα πάντα στην κορυφή, όπως είναι από το ξεκίνημα της σεζόν, παραμένει εκεί 56 βαθμούς μετά το διπλό στο Δίστομο. Στην δεύτερη θέση ο Ασπρόπυργος που πέρασε από και αυτός από την Βιωτία ακολουθεί με 54, Παναργιακός 45, Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας 36, με 35 βαθμούς ακολουθούν Αθλητικός Όμιλος Ιππάτου και Αθλητική Ένωση Πελάνας Καστορίου, οι οποίες θα πούμε ότι σαφέστατα ανανεώνουν το ραντεβού τους με την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Στην 7η θέση ο Αθλητικός Όμιλος Καταστάριου με 34 και αυτός φαίνεται πολύ δύσκολα δεν θα παραμείνει στην κατηγορία. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά. Παναρκαδικός 32, 31 ο Αστέρας Βλαχιώτη βρίσκονται σε μια καλύτερη βαθμολογική θέση. Στους 23 έμεινε ο Αμβρισέας Διστόμου με την αγωνιστική του εικόνα. Εγώ θα το πούμε και συνέχεια. Αδικείται κατάφορα η ομάδα του Διστόμου, μια πολύ καλή ομάδα. Θα τα δούμε και στην συνέχεια. Μανδραϊκός 22, Ένωση Λέρνας 18, Πάμισος 8, Αθλητικός Όμιλος 21 με 2 βαθμούς, Ουραγός στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Πάμε να δούμε και την 23η αγωνιστική το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Η Καλαμάτα θα δούμε στην κάρτα μας ότι επιστρέφει σε εντός έδρας αναμετρήσεις, αλλά να τα δούμε ένα-ένα. Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας Ασπρόπυργος, ακόμα ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι ομάδα του Ασπροπύργου. Πελάνα Παναργιακός, Καλαμάτα Αθλητικός Όμιλος Ιππάτου, Αθλητικός Όμιλος Καταστάριου, Αθλητικός Όμιλος 21, Παναρκαδικός Αμβρισέας Διστόμου, πολύ σημαντικό ντέρμπι παραμονής. Μανδραϊκός Αστέρας Βλαχιώτου και Αθλητική Ένωση Λέρνας Πάμισος Μεσσίνης. Πάμε τώρα εμείς να πάρουμε με την σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε από την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Εκεί όπου βρεθήκαμε και στο Δίστομο, στο ιστορικό Δίστομο, η τηλεόραση BES και η εκπομπή Κυριακή Σας Σπορ, και είδαμε την Καλαμάτα να παίρνει το χρυσό τρίποτο 0-1 στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Θανάση τον Πιδώνη. Μια πολύ μεγάλη νίκη. Μια νίκη που πραγματικά κρατά την ομάδα της Καλαμάτας στην κορυφή, στην πρώτη θέση, με 2 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Ασπρόπυργο. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. 4 απομένουν μόλις αγωνιστικές και η Καλαμάτα κρατά γερά αυτό το χαρτί που έχει, αυτή την μεγάλη
Γιώργο, ικανοποίηση που επικρατεί στο στρατόπεδο τουλάχιστον ειδικότερα αυτή τη στιγμή. Ειδικότερα με τον μετά τις εξελίξεις που είχαμε. Σαφέστατα. Νομίζω όμως ότι το αγωνιστικό τμήμα προσπαθεί και ο Γιάννης Χριστόπουλος να κρατήσει απέξω όλο αυτό. Τους ποδοσφαιριστές μετά όσα συμβαίνουν στο διοικητικό κομμάτι. Θα αναφερθούμε μετά το. Έχουμε πλήρες ρεπορτάζ πραγματικά για αυτές τις εξελίξεις. Καλαμάτα, όσον αφορά το παιχνίδι, ένα παιχνίδι πραγματικά πολύ καλό, αντάξιο και των δύο ομάδων και τι προσπάθειε που κάνει ο Βρυσέα. Να ξεκινήσω, θα ήθελα από του γηπεδούχου, που για δεύτερη φορά αγωνίστηκαν στη φυσική του έδρα. Η Πάτρο και η Καλαμάτα έχουν υποδεχθεί την φετινή σεζόν. Ουσιαστικά αγωνιζόταν εκτός έδρας η ομάδα του Αμβρισέα. Προσπάθησε με τον Γιώργο Κετικίδη για πρώτη φορά στον πάγκο του φέτος ο Αμβρισέα. Θυμίζω ότι πήρε τη θέση του κ. Σταθόπουλου. Προσπάθησε από την πλευρά του. Έβαλε δύσκολα, θα έλεγα, στην Καλαμάτα, η οποία προσπάθησε κυρίως να διαχειριστεί την κατάσταση και την πίεση που θα ασκούσε εντός έδρας ο Αμβρισέα, ο οποίος βρισκόταν και με την πλάτη στον τοίχο. Ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, λιγοστές οι φάσεις. Ήταν και ο αγωνιστικός χώρος τέτοιος που δεν βοηθούσε την Καλαμάτα, ειδικότερα να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει σε ένα ανοιχτό γήπεδο, να δώσει πλάτος στο παιχνίδι της. Δεν μπορούσε να το κάνει σήμερα. Πήγε σε ένα πιο safe, θα έλεγα, πιο ασφαλές παιχνίδι, να μακρύνει την μπάλα από την άμυνα, να διαφυλάξει το 0. Κατάφερε να το κρατήσει, να κρατήσει μακριά τον Αμβρισέα από την αιστεία του ως και στο 23ο λεπτό. Και ήταν η φάση εκείνη που ο Βαγγέλης Λαθύρης, η επιμονή του Βαγγέλη Λαθύρη, σε μια φάση που δεν φαινόταν ότι θα είχε τέτοια κατάληξη. Κέρδισε την μπάλα. Κέρδισε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Πινδώνης, αφού πέρασε την μπάλα από το πρώτο δοκάρι, προκαινής αιστείας, έδωσε σπουδαίο διπλό για την Καλαμάτα μέσα στο δίστομο κόντρα στον Αμβρισέα. Θα έλεγα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος και για ψυχολογικό, στο ψυχολογικό τομέα, γιατί κρατά την Καλαμάτα στην κορυφή της βαθμολογίας. Μην κουράζουμε τον κόσμο, πάμε να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει σε εικόνα. Όπως είπε ο Ηλίας, βρεθήκαμε και στο δίστομο και πριν πάμε στο ακριβώς ποδοσφαιρικό κομμάτι, κάναμε και μια επίσκεψη, γιατί δεν μπορείς να πας στο δίστομο και να μην επισκεφθείς την ιστορία του δίστομου. Όπως είναι το μαυσολείο του Διστόμου, εκεί όπου το 1944 σφαγιάστηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές 228 άνθρωποι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, στο μαρτυρικό Διστόμου εδώ στην Βιωτία, στο μαυσολείο του Διστόμου εδώ, που στις 10 Ιουνίου του 1944 228 σφαγιάστηκαν από τους Ναζί. Κάθε χρόνο στις 10 του Ιούνιου γίνονται εκδηλώσεις μνήμης από τους, στην μνήμη των σφαγιαστέντων των Γερμανών κατακτητών. Βλέπουμε και από κάτω να μας δείξει και ο Γιάννης ένα θεατράκι εδώ που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις μνήμης κάθε χρόνο. Ενώ και βλέπουμε και στις πλάκες τα ονόματα αυτών που έχασαν τότε τη ζωή τους. Στο βάθος βλέπουμε και το χωριό του Διστόμου. Σαφέστατα ένα μαρτυρικό χωριό, ιστορικό χωριό το Δίστομο, εδώ που σε λίγες ώρες η αναμέτρηση του Αμβρισέα με την Καλαμάτα κλέβει σαφέστατα τις εντυπώσεις στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Πυρίζει για πρώτη φορά στο γήπεδο του Δίστομου με τον Αμβρισέα στην σέντρα. Σε την μπάλα πάτησε περιοχή ο Παλαιοπάνος στο σουτ πάνω από τα δοκάρια του Κασοτάκη. Φουάσης φεύγει από αριστερά, τον Πινδώνη έψαξε, κόπηκε η πάσα. Αλιατίδης, η κόντρα που θα κερδίσει εκεί ο Δήμου, επιτρέπει στον Αμβρισέα να πατήσει η περιοχή από δεξιά. Με τον Κυριακόπουλο, έφερε την μπάλα στο αριστερό, πλασάρι, out. Τον ψάχνει, Μίγκας ένα πατήσει η περιοχή, σηκώθηκε το σημαίακι, δεν υπάρχει τέρμα, καθώς ο Χρήστος Μίγκας συνελήφθη σε θέση offside. Αλλά προσποιείται κιόλας, πολύ ωραία προσπάθεια, βρήκε τον Φουάση. Θα γυρίσει στην φάση πίσω ο κύριος Περάκης για φάουλ πάνω στον Αντωνιάδη, εξαιρετική του η αμυντική προσπάθεια. Μαρκοβίτς κεφαλιά από κοντά, Φουάσης άνοιξε το κοντρόλ και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Νος Φωτόπουλος, πάτησε περιοχή από δεξιά, θέλει προσοχή το γύρισμα. Φωσκόπουλος και ο Αντωνιάδης βγάζουν την μπάλα από την άμυνα, όχι, ο Αντωνιάδης έχασε, Κυριακόπουλος μέσα στην περιοχή. Κόντρα στα πόδια του Αλιατίδη, Βίχας προς τον Σέγκα. Αριστερά τώρα η μπάλα για τον Λαθύρη. Λαθύρης. Με το αριστερό το γύρισμα του στην περιοχή, Πινδώνης, ένα σουτ, δίπλα από το δοκάρι. Φωτόπουλος. Ψάχνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Κυριακόπουλος στη σέντρα, κεφαλιά του Βάς, πάνω από τα δοκάρια του Κασοτάκη. Κεφαλιά του Πινδώνη, Μάρκοβιτς, τσίμπησε σε θέση offside ο Λαθύρης. Διαμαρτύρονται από τον πάγκο της Καλαμάτας για αυτή την απόφαση. Μακριά,
Στάρης εδώ σε ύψος. Πιντώνης κατέβασε. Πίπλα του Αντωνιάδη και εκείνος πιο δεξιά στον Τάμπα. Σέντρα του Τάμπα προς τον Γιόνδη. Σε δύο λαθίδις ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια του Ιωαννίδη. Ένα τέρμα. Ψάνης με τον Λαθίδη. Παίζουν τον αδύο. Ωραία. Ξανά Ψάνης. Σέντρα από αριστερά. Πέρασε η μπάλα. Πέριτς δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Καλό με στην περιοχή. Το σουτ αλλοιώθηκε. Γιόνδης κατέβασε ανάμεσα σε τρεις. Κρατά ο Γιόνδης στο έδαφος. Παίζεται από τον Περάκη. Στην πτώση του Αντώνη Γιόνδη. Ο Πέριτς επιμένει. Τάμπας. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Το είχε προστατική φάση. Εκτελέστηκε κεφαλιά του Ψάνη του Αλιατίδη πάνω από τα δοκάρια του Αντωνίου. Του... Εκτελέστηκε. Κασοτάκης. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αμβρισέα να ανοίξει το σκορ. Δεν είναι καλή η εκτέλεσή του. Ο μαγναμεντική ο Ψάνης. Επαναφέρει. Λαθύρης. Το γύρισμα. Ο κοντά Μηδόνης. Μηδόνια. Θα δώσεις Μηδόνης. Ανατέλει την κατάσταση ο Θανάσης Μηδόνης στις καθυστερήσεις αναμέτρησης από την επιμονή του Βαγγέλη Λαθίδη να κυνηγήσει μια ουσιαστικά χαμένη φάση. Εκείνος έκανε το κύρισμα, πέρασε η μπάλα και ο Μηδόνης υποκενής εστίας κάνει το 0-1 στο δίστομο στον τίτλο των καθυστερήσεων. Είδαμε λοιπόν τις φάσεις και το γκολ του Θανάση του Πιντώνη. Πραγματικά πανέμορφη προσπάθεια από τον Βαγγέλη τον Λαθίρη και πραγματικά ένας απόλυτος χαμός. Είναι σαφέστατο. Νομίζω ότι και η αντίδραση του Πάγκου είναι τέτοια. Εντάξει, είναι, εντάξει, είναι λογικό ο χρόνος. Δεν είχαμε συνηθίσει. Βλέπαμε τον Γιάννη τον Χριστόπουλο να πανηγυρίζει τα τέρματά του με τέτοιον τρόπο τόσο έντονα. Δεν τον είχαμε συνηθίσει, είναι αλήθεια. Αλλά είναι ένα γκολ. Είναι στο 93. Είναι στην πλέον κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος αυτό το τέρμα. Παίρνει πολύ σημαντικό διπλό σε μια έδρα που δεν είχαν περάσει εσύ οι διεκδικητές σου. Θυμίζω ο Ασπρόπουλος είχε έρθει 0-0. Πολύ σημαντική αυτή όχι στο γήπεδο του Διστόμου, αλλά σε, νομίζω στα σπίτια τότε, αν δεν κάνω λάθος, είχε αγωνιστεί με τον Αμβρισέα και είναι ένα γκολ που σε κρατά στην κορυφή όπως και το κάνεις. Είναι τέσσερις αγωνιστικές. Να πούμε Γιώργο ότι και ο κόσμος για ακόμη μια φορά σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι έδωσε το παρόν περίπου 70 με 80 άτομα. Θα έλεγα και 100 ίσως. Και 100. Αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας και πραγματικά στο τέλος όλοι μαζί πανηγύρισαν αυτή την μεγάλη νίκη. Συγχαρητήρια στον κόσμο που πηγαίνει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της Καλαμάτας. Και δίνει την καλύτερη πάσα για την αναμέτρηση που έχει, είναι πολύ δύσκολη με τον αθλητικό ομιλό υπάτου. Και θα είναι το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι τώρα. Είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Πραγματικά είναι τώρα το πρωτάθλημα, είναι όπως το λέμε. Και δεν είναι εύκολο σαν αντίπολο καθόλου. Το είπα το. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο σαν αντίπολο. Αποτυπώνεται και στον βαθμολογικό πίνακα. Αλλά ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις. Τώρα είναι που πρέπει να στηριχθεί η ομάδα. Και περισσότερο ακόμα για τα όσα συμβαίνουν και στο διοικητικό κομμάτι. Πριν περάσουμε σε αυτό, να πούμε πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Να πούμε ότι, όπως είπαμε, ότι ο Αμβρισέας είχε για πρώτη φορά στον πάγκο του την φετινή σεζόν τον Γιώργο Κετική, διανέλαβε την Τετάρτη, αν δεν απατώμε. Ξεκίνησε με τον Ιωαννίδη κατά τα δοκάρια, Φωτόπουλος στο 83 Βλάχος, Καραλής. Έχει περάσει από την Καλαμάτα στο 75 ο Ζαφυρίου, Στάρης, Ζυγογιάννης, συγγνώμη, Σένκα. Στο 78 Αντωνίου, Κυριακόπουλος, Βίχος, Δήμου, Βάς και Παλαιοπάνος. Για την Μαύρη Θύελλα, Γιάννης Χριστόπουλος, Δημήτρης Κασοτάκης, Κώστας Τάμπας, Δημήτρης Ψάνης, Αλιατίδης, Βοσκόπουλος, Πινδώνης, Αντωνιάδης, στο 84 Χίλγεν, Μίνγκας στο 61 Γιόνδης, Φουάσης στο 56 Λαθίδης, Πέριτς, Μάρκοβιτς στο 73, πέρασε ο Ρόνι Κάρλος. Λοιπόν, να πούμε ότι απομένουν τέσσερις αγωνιστικές. Και να πούμε λίγο και το πρόγραμμα που ανάμεσα στις δύο ομάδες, στην Καλαμάτα και τον Ασπρόπυγο δηλαδή, που διεκδικούν την άνοδο στην Β' Εθνική κατηγορία. Η Καλαμάτα λοιπόν την 23η αγωνιστική υποδέχεται τον Ύπατο. Ο Ασπρόπυγος ταξιδεύει για δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι στην Ερμιονίδα. Την επόμενη αγωνιστική είναι το μεγάλο ντέρμπι Ασπρόπυγος Καλαμάτα. Την προτελευταία αγωνιστική η Καλαμάτα ταξιδεύει στην Ερμιονίδα για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα και ο Ασπρόπυγος ταξιδεύει στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον Πανακαδικό. Την τελευταία αγωνιστική υπάρχει το Πελοποννησιακό ντέρμπι Καλαμάτα Πανακαδικός και ο Ασπρόπυγος υποδέχεται την Λέρνα. Δεν ξέρω αν θες να πάμε να δούμε τι υπόθηκε σε συνέντευξη τύπου και μετά να επικεντρωθούμε στο διοικητικό κομμάτι για να κλείσουμε το αγωνιστικό σκέλος. Να δούμε λοιπόν τι υπόθηκε σε συνέντευξη τύπου μετά το τέλος αναμέτρησης. Ωραία.
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του Αμβρισέα για τη φιλοξενία, να τους δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνω και εδώ στην πόλη σας, με τα γήπεδα που προσπαθείτε να δημιουργήσετε, αλλά και με το αγωνιστικό τμήμα, αυτή την ομάδα που έχετε. Από εκεί και μετά, σήμερα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε ιδιαιτερότητες. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν πολύ καλύτερος από αυτό που παίξαμε στη Μάνδρα, αλλά ήταν σχετικά μικρός. Δεν ευνοούσε το δικό μας το παιχνίδι, έπρεπε να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ακόμη και με μεγάλα πλάγια όπως και ο αντίπαλος, να προσαρμοστούμε στις ειδικές συνθήκες. Έγινε ένα παιχνίδι που στηρίχτηκε στις προσωπικές μονομαχίες και στις στατικές φάσεις. Και στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη, η οποία είναι καθοριστική για μας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την προσπάθεια που έκαναν, σε όλα τα παιδιά που έπαιξαν, και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο μας, ο οποίος είναι συγκινητικός, βρέθηκε και σήμερα δίπλα μας, στηρίζει την προσπάθειά μας. Θέλω να πω κάτι ακόμη. Είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα το πρωί, περνώντας από τα δωμάτια κάποιων ποδοσφαιριστών απ' έξω, άκουγα μέσα να παίζει ο ύμνος της Καλαμάτας και να τον τραγουδάνε τα παιδιά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι οι ποδοσφαιριστές μου, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, έβαλαν πάλι τον ύμνο της ομάδας μέσα στα ποδητήρια. Αυτό είναι που έχουμε δημιουργήσει. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα με μέταλλο. Αυτά τα παιδιά παλεύουν και μάχονται για τη φανέλα και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Θέλω να πω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Η προσπάθειά τους ήταν αξιόλογη και αξιέπαινη. Είμαι στην ομάδα 4 μέρες. Δεν γνωρίζω στην ουσία τους ποδοσφαιριστές μου. Παρόλα αυτά, αυτό που είδα με ικανοποίησε πάρα πολύ. Παίζαμε μια ομάδα με διαφορετικό στόχο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία από εδώ και πέρα και στη συνέχεια. Αυτό που μας στεναχωρεί είναι το σημείο που δεχτήκαμε τον γκολ. Είναι απόλυτα λογικό όταν δέχεις ένα γκολ μετά το 90 και μετά από τέτοια προσπάθεια να είσαι στεναχωρεμένος. Έχει απόλυτο δίκιο ο coach ότι δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί και το γήπεδο ήταν λίγο βαρύ, αλλά και οι διαστάσεις είναι λίγο περίεργες. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα από πλάγια και γεμίσματα και τέτοια, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Πρέπει να βελτιώσουμε λίγο κάποια πράγματα. Απομένουν 4 παιχνίδια, είμαστε πίσω, ξέρουμε που είμαστε, ξέρουμε τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Θα παλέψουμε και στο τέλος θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις που έγινε μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου από το προπονητή της Καλαμάτας, τον κύριο Γιάννη Χρυσόπουλο, και τον προπονητή του Αμυθέα Ισόμου, τον κύριο Κετεκίδη. Δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Για να κλείσουμε όσον αφορά το παιχνιδιού, να πούμε ότι λίγες ώρες μετά το τέλος αναμέτρησης η Καλαμάτα ευχαριστεί την ομάδα του Αμβρισέα για την άψογη φιλοξενία, όπως την χαρακτήρισε, νομίζω 2-3 ώρες μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ενώ να πούμε ότι έχουμε και από την πλευρά του Αμβρισέα μία δήλωση από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γαρίφαλο Πετράκο. Όλοι είδαν σήμερα το τι σημαίνει φιλοξενία. Μπράβο και στους καλαματιανούς φιλάθλους που ήταν κύριοι. Αγωνιστικά, ευτυχώς υπήρχε το live streaming και είδαν όλοι πόσο θέλαμε το match και πόσο άδικο ήταν το αποτέλεσμα. Εύχομαι να ανέβει και η Καλαμάτα και ο Ασπρόπυργος στην παραπάνω κατηγορία. Εμείς μια ζωή τοπικό παίζαμε και δεν χάθηκε ο κόσμος σήμερα. Η αξιοπρέπεια και η τιμιότητα που δείξαμε όλη τη χρονιά είναι παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα. Γαρίφαλος Πετράκος. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Διστόμου. Πραγματικά έχουν παράγοντες κύριοι με κάπα κεφαλαίο. Θα ήθελα και εγώ από
ήταν από πλευρά μου και... να ευχαριστήσω την διοίκηση του Αμβρισιά και τον κύριο Πετράκο και τον κύριο Καβαλά και τον νέο πρόεδρο. Ήταν άριστη και η φιλοξενία του προς εμάς στην τηλεόραση Best στο γήπεδο του Διστόμου. Πραγματικά ότι χρειαστήκαμε, μας το πρόσφεραν οι άνθρωποι και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε κι εμείς. Πολλά μπράβο, πραγματικά, και μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες γενικά στο ποδόσφαιρο.